Πύρετος προετοιμασιών επικρατεί τις τελευταίες ημέρες των Αμοχανίων, λίγο πριν ανοίξει η αυλαία της φετινής ιδιαίτερης τουριστικής περίοδου που θα κινηθεί στη σκιά του κορονοϊού. Τουριστικοί παράγοντες του νομού χέρι-χέρι με τους αυτοδιοικητικούς δηλώνουν έτοιμοι, παλεύοντας να κερδίσουν το μεγάλο στοίχημα που δεν είναι άλλο από το να καταφέρουν τα Χανιά να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος προς όφελος της οικονομίας του τόπου. Αποτελούμε και προκρίνουμε τον προορισμό τα Χανιά ως ένα σημαντικό προορισμό εσωτερικού τουρισμού και να καλέσουμε το σύνολο των ανθρώπων να σκεφτούν, να αξιολογήσουν και να επενεκτιμήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών την μετακίνησή τους για να είναι τελικά τα Χανιά τους επόμενους μήνες, από τον Ιούλιο και μετά, ως ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός. Η μετάβαση σε μια κατάσταση ομαλότητας και η σταδιακή επούλωση των πληγών που άνοιξε ο κορονοϊός και γενικότερα η κρίση αποτελεί σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σιμανδυράκη το μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Όλο αυτό με την κατάλληλη υποστήριξη που μπορεί να υπάρχει από το Δήμο Χανίων για να μπορέσουμε τελικά όλοι μαζί να περάσουμε επιτέλους σε μια κατάσταση ομαλότητας και να μπορέσουμε να κλείσουμε τις πληγές οικονομικές οι οποίες άνοιξε αυτή η τεράστια κρίση, αυτή η πανδημία που σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα στην τοπική οικονομία. Και την ώρα που τα Χανιά βρίσκονται σε ετοιμότητα για να υποδεχτούν τα πρώτα χελιδόνια, ξενοδοχο υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό εκφράζουν προβληματισμό και αγωνία για το εργασιακό τους μέλλον. Με αφορμή μάλιστα τη 15η Μαΐου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία επαναπρόσληψης των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό, εργαζόμενοι και από τις δύο πλευρές προχώρησαν το πρωί σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων στην Αγία Μαρίνα, ζητώντας να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν εργαστεί σε ξενοδοχεία το 2019. Είτε αυτά ανοίξουν είτε όχι. Πρέπει και η κυβέρνηση και οι εργοδότες να πάψουν να μας μεταχειρίζονται σαν άνεργους. Σύμφωνα με νόμο του κράτους, από εδώ και σήμερα πρέπει να είμαστε εργαζόμενοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο τα ξενοδοχεία παραμένουν κλειστά με απόφαση της κυβέρνησης, εμείς πρέπει και απαιτούμε να πληρωνόμαστε με τη συλλογική σύμβαση εργασίας και ας τα βρούνε μεταξύ τους εργοδότες και το κράτος. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ιδιαίτερα αυτοί οι μεγαλοξενοδόχοι που θα διαλέξουν ενώ μπορούν. Ενώ δίδεται, ας το πούμε, η δυνατότητα από το κράτος να μην λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Λοιπόν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους συναδέλφους μας, λοιπόν, που θα μείνουν στο δρόμο. Δεν είναι μόνο το κράτος αυτό που πρέπει να δείξει, και σωστά το λένε οι περισσότεροι και εμείς το λέμε, την αρρωγή τους την αυριανή μέρα τόσων συναδέρφων. Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού για τις 10 το πρωί της 20ης Μαΐου στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση.